Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι όπου παρόλο που λέγεται Granny Simulator σε βάζει στο ρόλο μωρού. Και το περίεργο στο παιχνίδι είναι ότι υπάρχει μια γιαγιά και ένα μωρό και ο ένας προσπαθεί να σκοτώσει τον άλλον. Είναι αυτή η φάση. Δεν έχω πολλές πληροφορίες για το παιχνίδι και θέλω να μάθω τα κίνητρα, οπότε πάμε να το δούμε. Αυτό εδώ πέρα είναι το μενού του παιχνιδιού. Η γιαγιά διαλογίζεται, μάλλον. Έχει βάλει κεράκια. Κάνει σταυροβελονιά εδώ πέρα. Το οποίο βασικά δεν ξέρω αν κάνει σταυροβελονιά ή αν σφάζει αυτό που έχει φτιάξει. Δεν έχω καταλάβει αν το μισεί. Επίσης είναι skinhead, δεν ξέρω αν είναι από επιλογή. Παρ' όλα αυτά πατάω single player. Και ας παίξω, ας πούμε, το πρώτο level. Αυτό είναι το πρώτο. Α, πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι. Τη πετάξαμε ένα iPhone στο κεφάλι. Ήτανε μαχαίρι, δεν κατάλαβα. Λοιπόν. Είμαστε αυτός εδώ πέρα ο Μπόμπυρας, εντάξει, και είναι Μπόμπυρας, γιατί πάνω αριστερά λέει kill your grandmother, εντάξει, σκότωσε τη γιαγιά σου. Λοιπόν, η γιαγιά σου λέει καθαρίζει το δωμάτιό της, που ειλικρινά, δες το εδώ πώς είναι αρχικά. Δεν σπάει το μυαλό, δεν σπάει το μυαλό, αλλά αυτό είναι ένα παιδάκι με πλάνο, παιδιά. Με πλάνο. Δεν είναι, με φέρανε εδώ πέρα. Άλλη μια ευκαιρία να σκοτώσω τη γιαγιά. Έχει 3 κίνητα και παίρνει 2.000 σύνταξη. Πλούσιο θα γίνω. Λοιπόν, όπως και να έχει, σταμάτησε η γιαγιά από ό,τι φαίνεται να καθαρίζει πράγματα. Εγώ εντωμεταξύ έχω ανοίξει το παιχνίδι πρώτη φορά. Εντάξει, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ξέρω ότι ο Μπόμπυρας τρέχει. Και αυτή είναι η γιαγιά, η οποία. Δεν ξέρω, έχει όραση η γιαγιά. Εντάξει, περπατάει σαν γιαγιά. Γενικά, τύπου τη γιαγιά την έχουμε παρατημένη. Γιατί έπεσα κάτω, τι μου συμβαίνει. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Αυτό είναι το κάλεσμα προς τη γιαγιά. Ήταν κάποιο πολύ περίεργο φτέρμα. Δεν έχω ιδέα. Α, ψεκάζει γενικά. Οκ, γιαγιά λίγο ήρεμα. Α, δεν μας αγαπάει γιαγιά, γι' αυτό θα μας σκοτώσουμε. Έχει πάρει το τέζα, ψεκάζει. Και όποιο πάρει ο χάρος. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τη βλέπεις γενικά, δηλαδή. Είναι μόνη της, ρε παιδί μου, η γυναίκα. Γιατί δεν τη βάζουμε σε κάποιο γυροκομείο. Είναι μόνη της αυτόν τον κόσμο. Δεν της παίρνει κανείς σπί, μια μαγκούρα κάτι. Με το ζόρι στέκεται. Δηλαδή, δεν είναι στάση σώματος αυτή που έχει γιαγιά, το βλέπεις. Είσαι σε μια ηλικία, ναι, το ξέρω, φευγάτη. Αλλά έχουν γίνει λάθη για να περπατάς έτσι. Επίσης, μάλλον δεν κλειδώνουμε καμία πόρτα, τη πρόχνει γιατί θα είναι η γιαγιά. Λοιπόν, ωραία, παρόλα αυτά, έχουμε ένα πλάνο, εντάξει, πώς θα σκοτώσουμε τη γιαγιά. Λέει πηγαίνει εδώ πέρα για να μαζέψει αλλούδια. Ωραία, εγώ την που. Γιατί έχει τέζερ γιαγιά, ρε. Οκ, εντάξει, οκ, με το τέζα. Αλλά τέζερ γιατί έχει. Και μου ρίχνει και κλωτσίδι, έτσι. Δεν. Τύπου μου ρίχνει το τέιζερ, σπαρταράει κάτω το παιδάκι και ρίχνει και ένα κουτούπι μετά στο παιδί. Τέλος πάντων, λοιπόν, ωραία, η ερώτηση τώρα εμένα είναι, αυτά τα λούδια που είναι έτσι μπορώ να τα κάνω κάτι? Α, είσαι βλαμμένο παιδάκι, ναι. Είναι αυτό το παιδάκι, ρε παιδί μου, που τρέχει και λες, μην τρέχεις, θα χτυπήσει, δεν θα χτυπήσει, ο μπαπ και πέφτει κάτω και μετά κλαίει. Και μετά να κάτσει να κλάψει και θα το ευχαριστηθώ κιόλας, συγγνώμη. Ωραία, η γιαγιά δεν έχω καταλάβει αν έχει πεθάνει αυτή τη στιγμή μόνη της ή αν έχει κάποιο τελετουργικό όταν μαζεύει τα λουλούδια. Δεν ξέρω γιατί η γιαγιά, ας πούμε, δίνεται κομμάτι και άρχισε να κάνει κολοτούμπες μπροστά από τα λουλούδια. Όπως και να έχει, εκεί πάνω βλέπω ότι έχει ένα μπουκάλι. Όμως είναι δηλητήριο, κάτσε, γιατί έχει interact εδώ. Τι έχει αυτό εδώ. Τι κάνει εδώ ο μικρός Λεωνίδας, ας πούμε, έχει πάρει αυτό και τι θα το κάνει. Θα πάμε να κάψουμε τη γιαγιά, μισό λεπτάκι. Και έχει και ένα μπουκάλι. Αυτό είναι σίγουρα μολότο. Δηλαδή, κρίνοντας από την ιδιοσυγκρασία του μικρού, αυτό είναι μολότο, βρε. Γιαγιά, έλα λίγο να σου πετάξει το μπουκάλι να καείς, γιατί μετά έχω να κάψω και μια τράπεζα. Η γιαγιά, εντάξει, τι κάνει, ρε. Κάνει teleport. Ξέρεις κάτι, θα πάρω αυτό. Φαίνεται πιο πρακτικό, ρε, παιδί μου. Πάμε εδώ πέρα. Πάμε να τη βρούμε. Granny's trying out to find her herb medication. Α, γι' αυτό έπεσε κάτω. Είχε πάθει ανακοπή. Επανήλθε και είναι σε φάση δεν πήρα τα χάπια μου. Άρε, κάθε φορά τα ίδια. Βγαίνω έξω, πέφτω κάτω, έχω πάρει τα χάπια μου. Λοιπόν, ωραία, πρέπει να τα βρω, πρέπει να βρω. Ωραία, μπορώ απλά να τη σκρύψω τα χάπια, ρε παιδιά. Εν τω μεταξύ, ακόμα το παιχνίδι δεν μου έχει δώσει κάποιο κίνητρο γιατί προσπαθούμε να σκοτώσουμε τη γιαγιά. Εγώ υποθέτω ότι είναι για κληρονομιά, ρε παιδί μου. Καταρχάς, δε σπίτι που η γιαγιά και μένει μόνη της, ας πούμε. Να, τι εδώ είναι. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Τη βλέπεις πώς έρχεται. Ψάχνω τα χάπια μου, ψάχνω. Ναι, βέβαια έχει και το taser spray είναι αυτό. Μπορώ να το σου πετάξω έτσι. Α, το κάρβωσα. Και η γιαγιά προχωράει με αυτό. Είναι. Δεν την νοιάζει τη γιαγιά. Είναι σε φάση. Έχω περάσει δεύτερο παγκόσμιο εγώ, ρε. Ρε μούλικο να πούμε. Που κάθεσαι όλη μέρα και παίζεις Fortnite και νομίζεις ότι κάτι κάνεις. Έλα, ρίξε μου κιά. Τη βλέπεις. Σε έχω καρφώσει το νεφρό. Και τα φυτά τώρα. Δεν ξέρω τι κάνει. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, εγώ μαζεύω κάτι κλειδιά τα οποία είναι τεράστια και τα έχει η γιαγιά έτσι στο σπίτι παντού. Γιατί σου λέει η γιαγιά είμαι, ξεχνάω. Α, είναι για να ανοίγω αυτά τα ντουλάπια. Που δεν έχουν τίποτα μέσα. Μάλλον είναι για να κρύβομαι, ας πούμε. Τέλος πάντων. Ναι, δεν ξέρω τι ρόλο βάλανε αυτά τα ντουλάπια, παιδιά. Οκ, εντάξει. Καμιά φορά διαλέγω και παιχνίδια που είναι περίεργα. Ωραία. Έχουμε αυτό εδώ και αυτό. Από όσο καταλαβαίνω, ο μόνος τρόπος να σκοτώσουμε τη γιαγιά είναι να της πετάμε αντικείμενα μέχρι να πεθάνει. Κάτσε, περίμενε. Γιατί πότε είναι η ώρα για το τσάι. Α, έχει πάει πάνω τώρα, θα σου πω εγώ. Εν τω μεταξύ, ο μικρός, ρε παιδιά, μήπως. Είναι πράγματα αυτά. Ρε, μήπως να τον κάνουμε σφυροβόλο το μικρό. Αυτή η τσαγέρα έφυγε με την ταχύτητα του φωτός στη γιαγιά. Φαντάζομαι μετά από 20 χρόνια να δίνει συνέντευξη. Πού έμαθε γι' αυτό το ταλέντο. Σκότσα τη γιαγιά μου μια τσαγέρα. Άμα το φάει στο κεφάλι αυτό.
Γενικά, εγώ ήθελα. Α, αυτό ήταν ποτήρι. Έχασε μόνο 5 πόντους, ας πούμε, η γιαγιά. Ήτανε, παρόλα αυτά, πέφτει κάτω. Έχει συνεχίσει. Έχει μια τσαγέρα θράσματα από το ποτήρι στο κούτελο. Και αυτό εδώ πέρα με τη φωτιά καρφωμένο και συνεχίζει ακόμα. Της έχει περάσει το νεφρό και είναι σε φάση χαχαχα. Τι παίρνει η γιαγιά και δεν νιώθει, παιδιά. Αυτό δεν πρέπει να είναι. Δες εδώ πώς βγαίνει. Ωραία, καλά έχει πάει αυτό προς το παρόν. Έχει πάει πολύ καλά το σχέδιό μου. Σηκώνονται παρόλα αυτά. Η γιαγιά είναι μπουμπουλίνα ή κάτι, δεν εξηγείται αλλιώς, δεν ξέρω. Το έχουμε στο σόι αυτό, ας πούμε, είναι γονίδια. Γιατί αν η γιαγιά είναι μπουμπουλίνα, ξέρω εγώ, ο μπαμπάς πίσω στον κλάκο. Δεν ξέρω τι περίμενα ακριβώς αυτό το παιχνίδι, αλλά περίμενα κάτι παραπάνω, παιδιά, εντάξει. Δηλαδή ήθελα πιο εφάνταστους τρόπους. Δεν σκότωσα τη γιαγιά μου εντός χρονικού πλαισίου. Είναι ότι πρέπει να βιαστώ, γιατί μετά τι, ας πούμε, τι θα πάθει η γιαγιά. Τι μπορεί να πάθει μια γιαγιά, ξέρω εγώ. Έχει χρονικό πλαίσιο λοιπόν το παιχνίδι, το έμαθα. Θέλω να πάω στο δεύτερο level. Μπορώ να το κάνω αυτό για πάντα. Τη πετάξαμε ένα κάβουρα. Αυτό είναι το δεύτερο level. Πρέπει να σκοτώσουμε τη γιαγιά. Πού με έχει κλειδώσει το υπόγειο. Όχι, τώρα καταλαβαίνω το κίνητρο. Granny's trying to find her lander. It's in the basement. Και εγώ πού είμαι. Γιατί έχουμε διακοπή, την τρελά μου. Εδώ μέσα τι έχει. Ωραία, κατάλαβα πώς θα γίνει αυτό τώρα. Περίμενε. Λοιπόν, έχω το σφυρί μου. Αρχικά η μόνη πόρτα είναι αυτή, εντάξει. Μπορώ να βγω από εδώ πέρα κάπως. Α, μπορώ να βγω. Α, είμαι σκεπή. Ωραία, kill your grandmother. Α, είναι πιο spooky, είναι το ίδιο σπίτι. Απλά έχουμε διακοπή ρεύματος. Αυτό συμβαίνει. Δεν βγάζει κανένα νόημα, ρε παιδί μου, γιατί προτιμώ απλά να βλέπω. Δεν ξέρω ποια η φάση. Παρ' όλα αυτά, βρήκα τη γιαγιά εγώ. Και έχει και ένα φανάρι. Και επίσης κάπως πήρα ένα μαχαίρι από κάπου. Περίμενε. Εδώ είσαι. 20 HP έφαγε νόημα. Ρε, η γιαγιά. Ειλικρινά, παιδιά. Ωραία. Μπορούμε να πάρουμε τη γιαγιά αν την πάμε για εκστάσεις. Κάτι παίζει λάθος. Τι παυσίπονα παίρνει. Εντάξει, έχει κάποιο θέμα η γιαγιά. Απλά δεν νιώθει τίποτα. Δηλαδή, τη σκάρφωσε ένα μαχαίρι στον νόμο. Εκτός του ότι είναι και ηλεκτρολόγος. Είναι σε φάση Granny's going to check on the fuse box in the attic. Πάει να τσεκάρει το fuse box. Τώρα περίμενε. Πού είσαι αρχικά. Πού είσαι. Πώς μπορώ να πάω εκεί πέρα που ήμουνα. Αυτή τώρα κατεβαίνει. Έβλεψε αυτά. Δεν σε κάτω τσακίστηκε. Αλλά τίποτα, παιδιά. Η γιαγιά είναι σαν τη Λερναία Ήδρα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μου πετάει και τέτοιο για σπρέι. Παίζει να μην βλέπει. Εγώ είμαι. Κάποιο έχει μπει, ναι, και σου πετάει πράγματα, παιδί μου. Έχει και ένα μαχαίρι, ναι. Ήταν μαχαίρι αυτό εδώ πέρα που νιώσε. Κάτι που σε έτρωγε εδώ στον νόμο, ναι. Είναι ένα κοφτερό μαχαίρι που σου έχει καρφωθεί. Αυτό συμβαίνει. Ναι, δεν το έχω κάνει εγώ. Εγώ είμαι. Ο εγγονό είμαι. Granny's trying to find fuses, όσο κατέρν. Αυτό το βλέπει. Το έχει πάει. Εν τω μεταξύ, γιατί τίποτα δεν καταλαβαίνει. Ρε, ήρθε, μα πέταξε σπρέι και τώρα απλά θέλει να φτιάξει και το ρεύμα. Δεν τελείω. Δεν. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα εδώ, περίμενε, γιαγιά. Έλα εδώ. Πάει να βρει. Τώρα έχει μπει εδώ μέσα αυτή, τώρα θα σου πω εγώ. Περίμενε, όχι, πρέπει, παιδιά, δεν θα τελειώσει το βίντεο. Αν δεν τη σκοτώσω μία φορά, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάρε αυτό, 6 HP, μόνο αυτό. Αν πει, θα είναι κουτάλα, έχει ένα καρφωμένο μαχαίρι στο νόμο τη έχει. Ναι, όχι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, δεν πρέπει να την αφήσουμε να ανοίξει το ρεύμα, γιατί αυτή η δουλειά από τον μικρό Hitman ήταν να γίνει το βράδυ, παιδιά. Ξεκάθαρα, αυτό τι είναι. Από κατσαρολικό. Α, όχι, είναι πιάτο. 4 HP το πιάτο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι η γιαγιά, είναι απλά ένας άνθρωπος με πλάνο που δεν το χαλάει κανείς. Περίμενε τώρα γιατί έρχεται πάνω μου. Είναι εντελώς αποφασισμένη ότι θα ανοίξει το ρεύμα. Πού πήγε το μεταξύ. Το έχει αποφασίσει ότι το ρεύμα πρέπει να ανοίξει. Εδώ είναι. Έλα εδώ. Ρε παιδί μου, καλά όλα τα άλλα. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι γιατί η γιαγιά είναι τόσο ανθεκτική. Ρε, τι θέλει από τη ζωή μου, εντάξει. Επίσης θα πήγαινε 93 χέλη. Είναι κάτι είναι η γιαγιά, δεν ξέρω. Είναι, πρέπει να είναι ερπετόμορφος. Να το, you didn't kill your grandma. Αυτό είναι, παιδιά. Η γιαγιά είναι ερπετόμορφη. Αυτό συμβαίνει γιατί απλά ξαναφτιάχνεται. Όσο damage και να κάνεις, το κάνει heal. Γιατί αυτό κάνουν τα ερπετά. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, θα παίξω άλλο ένα στο πρώτο level και μπράβο αυτό. Πετάξαμε shuriken, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πάτησα το πρώτο level, δεν ξέρω γιατί είμαστε στα σκοτάδια. Α, ωραία, επανήλθαμε. Και σε αυτή τη φάση το έχω πάρει προσωπικά. Πρέπει να έχω στρατηγική. Πάρε αυτό, γιαγιά. Τι έχει εδώ μέσα, τη πετάξω το μπάνιο, τι είναι αυτό, εδώ είναι τα χάπια τη. Δεν μπορώ να τα πάρω τα χάπια τη. Α, εδώ έχει πολύ πράγμα. Κάτσε, περίμενε, γιαγιά, έλα εδώ. Σταματάμε. Πρέπει να καθαρίσω το δωμάτιό μου. Δεν γίνεται αυτό. Έλα εδώ, γιαγιά. Δεν θα καθαρίσει τίποτα σήμερα, ρε. Τίποτα. Πού πάει εντωμεταξύ γριά γυναίκα, ρε παιδιά. Την έχω κατρακυλάει τις σκάλες, αλλά όλα καλά κατά τα άλλα. Πώς πήγε σήμερα. Έπεσα πάλι από τις σκάλες, τα ξέρεις. Έλα εδώ. 10 HP στο κεφάλι. Δεν θα σηκωθεί σήμερα. Κληρονομιά είναι δικιά μου. Θα σου φάω το σπίτι. Κάτσε, γιατί έπεσα μόνος μου. Έπεσα πάνω στο. Είναι και σωστά, είναι και 3 χρονών. Είναι αυτό το. Πέφτω κάτω, αυτά όλα τα. Που είναι πολύ δραματικό, ρε παιδί μου. Που ακουμπάει κάπου και βάζει τα κλάματα. Λοιπόν, έλα εδώ. Λοιπόν, έχει μείνει με 44. Πάει να πάρει τα φάρμακά τη. Έχει και αυτή η προβλήμη. Α, τα κάτω. Τα πήρε, δεν πειράζει. Για κάποιο λόγο σπόναραν πιάτα εδώ. Οπότε εμένα αυτό με βοηθάει, γιατί έχει πιάτα να τη τα σπάσω στο κεφάλι, ξέρω. Αυτό δεν πήγε καλά. Αλλά δεν πειράζει. Έλα εδώ.
Έχει πάει πολύ καλά, παιδιά. Είμαι μόλις 29. Λίγα πιάτα ακόμα και κάνα μπουκάλι. Δεν ξέρω. Τύπου, εντάξει, okay. Δεν θα κληρονομήσω, ας πούμε, πρίκα τέτοια. Δεν κληρονομήσω πιάτα, ας πούμε, και βάζα και μπουκάλια γυάλινα, αλλά. Είναι καλό το σπίτι. Είναι καλό το σπίτι, παιδιά. Το κάνει Airbnb. Αυτό χαμός γίνεται, λοιπόν. Έλα εδώ. Έχει κάτι, ας πούμε, κάτι να κάθεται το παιδί σε καμιά πολυθρόνα και να βγάζει γύρω φωτιές και να χαίρεται και να κάνει πάρτι με άλλα παιδιά και να πίνουν όλοι μαζί γάλα. Όχι, αυτό ήταν βασικά. Δεν... Το έχει τζάγω κάπου στο μυαλό μου, αλλά όχι, αυτό σκοτώνει γιαγιά και αντίο. Ναι, το παιχνίδι γενικά έχει και multiplayer, οπότε κάποιο μπορεί να κάνει τη γιαγιά και κάποιο να κάνει το παιδί και μετά αλλάξει και ρόλο και όλα αυτά. Όπω και να έχει, αυτό ήταν ένα παιχνίδι, εντάξει. Καμιά φορά μου τα πετάει εκεί πέρα μπροστά και λέω, α, τι είναι αυτό. Κάτσε το κλικάρω να το κατεβάσω. Μπορεί να κάνω και ένα βίντεο με αυτό. Και τελικά έκανα και αυτό ήταν το βίντεο. Νομίζω εξάντλησα τα σχόλιά μου για αυτό το παιχνίδι. Σας αφήνω, τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας. Αφού δεν έχετε κλείσει το βίντεο ακόμα, θέλω να αφήσω ένα μήνυμα σε αυτό το βίντεο. Να αγαπάτε τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας, εντάξει. Γιατί αν βιολογικά είναι σαν τη γιαγιά του βίντεο, δεν θα τη βγάλετε καθαρή, δεν θα συμφέρει να κάνετε κάτι άλλο. Όπως και να έχει, εδώ πέρα τριγύρω υπάρχουν άλλα βίντεο. Αν θέλετε, κλικάρετε, πηγαίνετε, τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή θα έχω link για το παιχνίδι. Να πάτε να παίξετε με τους φίλους σας, εντάξει, να γίνετε μωρό και γιαγιά, ό,τι θέλετε. Και επίσης θα έχω links για διάφορα άλλα social media δικά μου που μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε. Επίσης κάθε Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα κάνω live stream εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Να άρχισε να τα λέμε. Και αυτά τα λέμε σε επόμενο βίντεο live stream. Αντίο σας.